Και έχουμε και από την... Επίσης... Ναι, έλα Εφή. Γιατί μπέμπε παρήμπας, να σε ρωτήσω. Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ναι. Έδωσε το στίγμα της χθες η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, η οποία είπε ότι αυτή τη στιγμή μέσω του οικονομικού διευθυντή της, είπε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός τραπεζών για να βοηθήσει την περιοχή να ανταγωνιστεί με τις μεγάλες τράπεζες της Αμερικής και της Ασίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν ισχυροί εγχώροι εθνικοί. Εθνικοί πρωταθλητές. Ναι. Δεν μίλησε για διασυνοριακούς ομίλους, τραπεζικούς ομίλους. Εντός των συνόρων δηλαδή, κάθε χώρα να έχει τους δικούς πρωταθλητές και όχι να γίνει αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή να πέσουν τα σύνορα και να έχουμε ένα γάμο μεταξύ Ιταλικής και Γερμανικής τράπεζας. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή του. Θέλει οι τράπεζες να ενώνονται μέσα στις χώρες. Ναι. Και όχι οι τράπεζες που έχουν έδρα σε διαφορετικές χώρες, γιατί όπως είπε εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όπως διαφορετικά συστήματα, διαφορετικά προϊόντα. Η αλήθεια είναι, Ανέστη, ότι η Τραπεζική Ένωση απέχει ακόμη πολύ από την ολοκλήρωσή της. Ναι. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο ρυθμιστικό, δεν υπάρχει ενιαίο ένα πλαίσιο, πλαίσιο. Συγχωνευτούν οι κεφαλαγορές, το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη τώρα, με τα χρηματιστήρια και τα λοιπά. Και βέβαια και ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Σωστά. Ούτε αυτό. Σωστά.